Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση η 21η τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 44 θέματα. Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα ξεκινήσει η διαδικασία με τις ερωτήσεις και τις ανακοινώσεις. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Ματαλινός τόνισε πως το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί είναι απόφαση για τον χώρο στέγας του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των έκτακτων συνθήκων της πανδημίας. Πρώτο θέμα που θα προταχθεί είναι η έγκριση να πραγματοποιηθούν και κατά το μήνα Αύγουστο αλλά και για το μήνα Σεπτέμβριο, γιατί δεν ξέρουμε τι υπηρεσιακά θέματα θα έχουμε λόγω αδειών των υπηρεσιών μας, αδειών δηλαδή διοικητικών υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων στις υπηρεσίες κατά το μήνα Αύγουστο. Μπορεί να γίνει μόνο μία συνεδρίαση, γι' αυτό το λόγο προλαμβάνουμε να πάρουμε και την έγκριση να συνεχίσουμε τα δημοτικά συμβούλια μέσα στο Δημοτικό Θέατρο και ελπίζουμε να αρθούν κάποιες απαγορεύσεις για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στον προσωρινό μας χώρο, γιατί ο μόνιμος μας χώρος προβλέπεται θα είναι η Ιόνιος Βουλή. Από τα θέματα τα οποία ξεχωρίζουν είναι η κατάσταση του πρωτογενούς τομέα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας της παράταξης Κέρκυρα να ζεις με συγκίτρια τη Δημοτική Σύμβουλο Αγαθή Μάζη, η συζήτηση του θέματος σχετικά με την τάφρα του Κοτσέλα, τον άμεσο καθαρισμό, την αποψήλωση και τον καθαρισμό των πολυδομικών τετραγώνων, θέμα το οποίο βάζει ο επικεφαλής παράταξης πρώτα η Κέρκυρα, Γιώργος Καλούδης. Επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων αναμένεται να ζητηθεί το θέμα των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη με την προοπτική ολοκλήρωση του έργου από τον Δήμο και την ΔΕΙΑΚ και την παράδοση του σπιτιού στους δικαιούχους. Το θέμα αυτό το βάζει ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιάννης Μπορμπότης. Επίσης, αναμένεται να ζητηθεί και η έγκριση μίσθωσης των τουριστικών κατατυφυγείων Αλίπας και Μπενιτσών, όπου εισηγητής είναι ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Βαρούχας. Η πλειοψηφία των υπόλοιπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι υπηρεσιακά. Ως προγραμματισμού και ανάπτυξης, κυρία Παναγιώτα Τζάνε, η οποία εισηγείται δύο θέματα, μεταξύ των οποίων ένα πολύ σημαντικό που αφορά την αποδοχή της χρηματοδότησης των μελετών τόσο για την αποκατάσταση του κτηρίου του Ιστορικού Δημαρχείου, γνωστού ως Σαν Τζιάκομο, αλλά και για την αναβάθμιση του Δημοτικού μας Θεάτρου, του Ιστορικού Θεάτρου πλέον. Επίσης, ο κύριος Καλόγερος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, περίπου 10 θέματα που είναι υπηρεσιακά τεχνικής φύσεως. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, ο κύριος Γιώργος Παντελιός, θέματα τα οποία αφορούν οικονομικά ζητήματα, είναι υπηρεσιακά. Εκπαιδευτικά θέματα έχει να εισηγηθεί και η κυρία Ζερβού, για τη Δήμαρχος Παιδείας. Ο κύριος Ραράκος, ένα θέμα για την Παλαιοκαστρίτσα, έγκριση μίσθωσης κτηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών. Ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Κούπουρας, ένα θέμα για την έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Ο κύριος Πάτουλας από τη Βασίλη Πάτουλας, Δημοτικός Σύμβουλος από την Παράταξη Κέρκυρα Ναζής, την έγκριση αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου εκ της Παρατάξεως Κέρκυρα Ναζής περί της καταρχήν λήψης αποφάσεως για την μετονομασία και ονομασία ουσιαστικά μιας οδού. Και θα κλείσουμε με κάποιες συγκροτήσεις επιτροπών.